Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Διονύσιος Μακρής ο οποίος είναι θεολόγος και δημοσιογράφος με προσωπικά βιώματα από τον Όσιο Γέροντα. Τον ακούμε. Σεβασμιότητα Άγιες Κατίστης, Θεοφιλέστατε, Άγιοι Καθηγούμενε, Άγιοι Καθηγούμενοι, Σεβαστοί Πατέρες, Λεγιμότατε Κυρία Καθηγητά, Κυρίες και Κύριοι. Η παρουσία του οσίου Γέροντα Ιακώβου Τσαλίκη. <Κι> ναι, ναι. Αποτελούσε η παρουσία του οσίου Γέροντα Ιακώβου Τσαλίκη αποτελούσε και αποτελεί για τον τόπο καταγωγής μου τις ροβιές ευβίας ευλογία Θεού. Και όχι μόνο για τον τόπο καταγωγής μου, που είναι ένα χωριό. 10 χιλιόμετρα απέχει από το μοναστήρι μας τον Όσιο Δαβίδ αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ευβίας και για όλη πλέον την Ελλάδα, για όλο το Πανελλήνιο. Η δυνατή προσευχή του γέροντά μας είχε συμβάλει να δημιουργηθεί πραγματικά ένα απροσπέλαστο τείχος προστασίας στην περιοχή μας. Ωστόσο τα πάμπολα θαύματα που γινόντουσαν Πολύ πριν ο γέροντας γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο και γι' αυτά θα σας μιλήσω σήμερα τα απέδιδε πάντα από τα ταπείνωση στον παππούλι μας στον Όσιο Δαβίδη με τον οποίο καθημερινά συνομιλούσε και γι' αυτό υπάρχουν πολλές μαρτυρίες Ως Ο Όσιος Ιάκωβος πάντως φρόντιζε να σκεπάζει την αγιότητά του και να καλύπτει με την ταπείνωση και το γεγονός ότι είχε καταστεί δοχείο της Χάριτος του Θεού. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρήσω με την ευλογία του Οσίου να καταθέσω προσωπικά μου κυρίως βιώματα από τον Όσιο Ιάκωβο που έχουν να κάνουν και συνδέονται με τα χωριά που εκείνος εξυπηρετούσε ως λειτουργός του υψίστου. Στις αρχές τη δεκαετίας του 1960 ο εφημέριος τότε του χωριού μας, πατήρ Γεώργιος Παπαντονίου, κοιμήθηκε και ο τότε Μητροπολίτης Χαλκίδος ανέθεσε προσωρινά καθήκοντα εφημερίου στον Όσιο Ιάκωβο. Εκείνος κατέβαινε με χαρά για να λειτουργήσει στον Άγιο Δημήτριο. Την εποχή εκείνη η μακαρίτησα η μητέρα μου η Αναστασία είχε χάσει τον πρωτότοκο γιο της σε ηλικία 11 μόλις ετών. Δεν είχε απολυμανθεί, όπως λέγανε αργότερα στο χωριό, καλά η σύριγγα με την οποία του έκαναν εμβόλιο για τη μηνυγκίτιδα, πήρε μεγαλύτερη δόση και το καημένο το παιδί έπεσε κατά μεσή στο δρόμο καθώς γύριζε από το σχολείο. Ο γέροντας Ιάκωβος τότε όχι μόνο παρήχε την παρηγοριά στην απαρηγόρητη μητέρα μου, αλλά φρόντισε και τη σύνδεσε με το Χριστό και την Παναγία μας. Κατά ένα μοναδικό, θα έλεγα, τρόπο. Έτσι η μητέρα μου έζησε και βίωσε, θα έλεγα κοντά στο γέροντα Ιάκωβο, πολλά θαυμαστά γεγονότα και έφτασε σε σημείο να λέγει αργότερα σε μας που την ταλαιπωρήσαμε, την ταλαιπωρούσαμε με τις παιδικές μας σκανδαλιές, το χαρακτηριστικό. Ο πατήρ Ιάκωβος, αν και βρίσκεται στο μοναστήρι μας, βλέπει τι κάνεις και θα το πει στον παππούλι, τον Όσιο Δαβίδ και αλλήμονός σου. Γι' αυτό κάτσε καλά γιατί ο παππούλης είναι αυστηρός με τα άτακτα παιδιά. Όσοι ο Σιάκωβος είναι αλήθεια είχε μια ιδιαίτερη εκτίμηση στην οικογένειά μου. Στην ιδιαιτερότητα αυτή συνηγορούσε και το γεγονός ότι ο αείμνηστος παππούς μου ο Διονύσης υπήρξε επί σειρά ετών ψάλτης στο δεξιό αναλόγιο του Αγίου Δημητρίου και ως εκ τούτου διατηρούσε σχέσεις με το γέροντα. Πιθανόν αυτός να είναι και ο λόγος που όσοι ο ανέλαβε να με βαφτίσει. Μάλιστα, όπως έλεγε αργότερα η νονά μου, αρνήθηκε κατηγορηματικά να μου δώσει δύο ονόματα όπως εκείνη επέμενε και αξίωνε από το γέροντα, λέγοντάς μου ότι η παράδοση της Αγίας Εκκλησίας μας δεν το επιτρέπει αυτό. Θέλουν ένα όνομα η παράδοση της Εκκλησίας μας. Η μητέρα μου λοιπόν αργότερα επίπλητε την ονά όταν κατά καιρού εκείνη διαμαρτυρόταν λέγοντά τη να κάνει υπακοή στον πατέρα Ιάκωβο, γιατί εκείνο μιλά με τον Χριστό και την Παναγιά και του Αγίου, και ξέρει πολύ περισσότερα γιατί πληροφορεί το απευθεία από εκείνου. Είναι άνθρωπο του Θεού, έλεγε, και είναι ευλογία να τον έχουμε κοντά μα. Αξιοσημείωτο είναι ότι την παραμονή της μεταμορφώσεως αλλά και την παραμονή της εορτής του Οσίου Δαβίδ στις 31 Οκτωβρίου το χωριό μου στην Κυριολεξία και δεν ήταν το μοναδικό, άδειαζε. Και αυτό γιατί οι περισσότερες οικογένειες του χωριού φρόντιζαν να βρίσκονται πάντοτε στο μοναστήρι, στο πανηγύρι. Αυτό φυσικά γινόταν και στα υπόλοιπα, όπως είπα, χωριά. Θυμάμαι πως πάντα έπαιρναν όλες ανεξαιρέτως οι οικογένειες, μαζί τους πρόσφορα, αλλά και διάφορα καλούδια όπως τα έλεγαν και ανέβαιναν με τα ζωντανά τους ή στην καλύτερη περίπτωση στην καρότσα κάποιου τραχτέρ στο μοναστήρι. <coughs> Τότε υπήρχε μεγάλη πτώχεια και κάθε οικογένεια φρόντιζε και έπαιρνε και το φαγητό μαζί της μια και το μοναστήρι αδυνατούσε να ταΐσει τόσες χιλιάδες κόσμου που μαζευόντουσαν. Αν και δύσκολη η πρόσβαση και μέσα από μονοπάτια Εν τούτης πάντοτε θυμάμαι ότι γινόταν το αδιαχώρητο στο μοναστήρι μας. Μαζευόντουσαν από όλα τα χωριά για να παραβρεθούν στο πανηγύρι του Οσίου και να πάρουν μαζί τους κατά την επιστροφή τους την ευλογία του Αγίου. Ήταν ο προστάτης Άγιος της ευρύτερη περιοχής. Όταν φτάσαμε στο μοναστήρι και όταν φτάναμε πάντοτε στο μοναστήρι, Όσιος Ιάκωβος μας υποδεχόταν με ένα πλατή χαμόγελο απευθυνόταν σε όλους με τα μικρά τους ονόματα και γνώριζε τα προβλήματά τους. Τους ρωτούσε πάρα πολλά στον καθένα προσωπικά. Και ο πατήρ Ιάκωβος φρόντιζε από το πρωί της παραμονής του Πανηγυριού πανεγυ... του να εξομολογεί για να προετοιμάσει όσο το δυνατόν περισσότερους για τη Θεία Κοινωνία. Την κυριώνει η... ημέρα της γιορτής Όσιος γέροντας Ιάκωβος περνούσε διακριτικά από τις διάφορες συντροφιές που είχαν στρώσει υπαίθρια τραπέζια μέσα και έξω από το μοναστήρι και τις ευλογούσε. Η μητέρα μου κοντά στο γέροντα έμαθε πολλά. Αξιώθηκε να δει και να μιλήσει με την Παναγία μας. Κάτι που έμαθα μόλις πριν τρία χρόνια από συγγενικό μου πρόσωπο ενώ θαυμαστά ειδοποιήθηκε από τον Άγιο Δημήτριο για την ημέρα που θα άφηνε τον κόσμο τούτο και αυτό το εκμυστηρεύτηκε στην αδελφή της. Ήταν ανήμερα το Πάσχα του 1972, όπως της είπε, και είδε τον Άγιο Δημήτριο, ο Άγιος Δημήτριος είναι η ενορία στο χωριό μας και ήταν ο Άγιος μας προστάτης στο χωριό, ο οποίος την ενημέρωσε να ετοιμαστεί γιατί την Κυριακή του Θωμά θα μετακομίσει στον ουρανό. Και με τη βοήθεια του Οσίου Ιακώβου και του Οσίου Δαβίδ, αντιμετώπισε την κοίμησή της ως γαμήλιο πανηγύρι. Ήταν μόλις 37 ετών. Ο γέροντας Ιάκωβος τη βοήθησε να μεταβάλει τη μεγάλη δοκιμασία και τον πόνο που της χάρισε ο Θεός σε ουράνια χαρά. Ενθυμούμε ακόμη δυο συγκλονιστικά μεγάλα θαύματα που συνδέονται με τον Όσιο Ιάκωβο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήμουν επτά περίπου χρόνων και ο τότε εφημέριο του χωριού μα, πατήρ Γεώργιο Πολίζο, γνωστά και οικία πρόσωπα στον Άγιο Σιατίστη, γιατί τον είχαμε και αυτόν τότε εκεί κοντά μα, ερχόταν και λειτουργούσε και στο ναό μα μερικέ φορέ, μου είχε αναθέσει να χτυπώ κάθε Κυριακή και σε κάθε μεγάλη γιορτή την καμπάνα. Επειδή μάλιστα ήμουν πολύ μικρό και δεν την έφτανα, είχε φροντίσει να βάλει μια ξύλινη κατασκευή με τρία σκαλοπάτια, την καμπάνα τη χτυπούσα και όταν ερχόταν η Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ στο χωριό μου την παραμονή του Αγίου Δημητρίου για να είναι στο Πανηγύρι και το Σάββατο του Λαζάρου. Μία χρονιά θυμάμαι πως ο Παπαγιώργης σε συνεργασία με τους πιστούς αποφάσισαν να πάνε και να ζητήσουν κατ' να έρθει κάρα η Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ το καλοκαίρι στο χωριό για να γίνει δέηση να βρέξει είχαν πρόβλημα με τη βροχή, είχε, ήταν περίοδος ανομβρίας και όλοι περίμεναν τη βροχή τότε. Είχε πολλούς μήνες να βρέξει και η ανομβρία όπως είπα ταλαιπωρούσε τους χωριανούς. Έφυγαν λοιπόν πεζοί από το μονοπάτι περπατώντας για τον Όσιο Δαβίδ αρκετοί μεταξύ αυτών και η μητέρα μου. Μου έκανε εντύπωση πως πήρε και την ομπρέλα μαζί της όπως και πολλοί άλλοι από το χωριό μου ενώ έξω τίποτε δεν προμείνει πως θα βρέξει Ο Παπαγιώργης υπολόγισε το χρόνο της επιστροφής από το μοναστήρι και έδωσε εντολή σε μένα και δυο ακόμη παιδιά που τον, βοηθήσαμε, τον βοηθούσαμε στο ιερό βήμα να χτυπήσουμε την καμπάνα μόλις δούμε να έρχεται η κάρα του οσίου Δαβίδ του Γέροντος από το μονοπάτι Θυμάμαι λοιπόν πως καθώς αναμέναμε με αγωνία να εμφανιστεί η πομπή που μετέφερε την Αγία Κάρα, ταυτόχρονα παιδάκια κοιτούσαμε στον ουρανό για να δούμε από ποιο μέρος του ορίζοντα ο Άγιος θα μαζέψει τα σύννεφα. Εγώ πιο πονηρός της παρέας θα έλεγα, είχα ακούσει και από τους ψαράδες από που έρχονται τα σύννεφα, ότι πάντα η μαυρίλα και οι συννεφιά έρχονται από τη Δύση, και μέχρι σήμερα μας ταλαιπωρεί αυτή η λέει, και η συνεφιά και τους έλεγα ότι με σιγουριά στα παιδιά από εκεί θα έρθουν τα σύννεφα και τους έδειχναν τη Δύση. Άλλοι έδειχναν την Ανατολή, άλλοι το Βορρά και βάζαμε στοιχήματα έτσι σαν παιδιά. Και πράγματι με την εμφάνιση της πομπής την οποία συνόδευε πάντοτε εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια, όσοι ως γέροντας Ιάκωβος άρχισαν να εμφανίζονται και τα σύννεφα. Μάλιστα η Πομπή δεν είχε καν προλάβει να εισέλθει στο ναό όταν άρχισε να βρέχει δυνατά προς ανακούφιση τότε των απελπισμένων κατοίκων του χωριού μου. Όλοι έκαναν το σταυρό τους και έψαλαν ευχαριστήριους ύμνους στο Θεό ενώ εγώ καφιόμουν επειδή είχα μαντέψει από πού θα έρθουν τα σύννεφα. Θυμάμαι τον Όσιο Γέροντα Ιάκωβο να λέγει στο κήρυγμα που ακολούθησε του μεγάλου θαύματος Είδατε πως ο Όσιος Δαβίδ, ο παπούλης μας, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά σας και σας έφερε την πολυπόθητη βροχή που είχε ανάγκη ο τόπος μας. Είδες Παπαγιώργη μου, μεγάλη ευλογία αποτελεί να έχουμε ένα τόσο μεγάλο Άγιο να μας προστατεύει. Με ταπεινότητα κάλυπτε τη δική του αγιότητα και την απέδειξε στον Όσιο Δαβίδ. Μια μικρή παράκληση και η του Οσίου στο Χριστό αρκούσε Παπαγιώργη μου για να δώσει τέλος στο βάσανό σα, του έλεγε. Στη δοκιμασία της ανομβρίας. Μια δοκιμασία που μας δόθηκε για να επιστρέψουμε στο Θεό μας. Τον ξεχάσαμε, τον λησμονήσαμε Τώρα όμως επιστρέψαμε και μας θυμήθηκε. Και μας ανταποκρίθηκε άμεσα στο έτοιμά μας. Έτσι να πάψουμε να παρεκκλίνουμε από το θέλημά του. Θυμάμαι πως είχε γυρίσει στο Ιερό Βήμα που καθόμουν σαν παπαδάκι τότε έτσι όπως τα λέμε και μου είπε από πού ήρθαν Διονυσάκη τα σύννεφα από τη Δύση λέω γέροντα από εκεί έρχονται μου λέει πάντα <laughs> θυμάμαι πως όταν η Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ εισήλθε στο ναό του Αγίου Δημητρίου τρέξαμε τότε με χαρά να την προσκυνήσουμε και να πάρουμε και την ευλογία του Οσίου Ιακώβου ο οποίος πάντοτε μας χάιδευε στο κεφάλι και μας ταύρωνε. Από τη γιαγιά μου ακόμη είχα πληροφορηθεί πως κάτι ανάλογο είχε γίνει και παλιότερα. Όταν έπεσαν ακρίδες στα Σπαρτά. Πάλι ο Όσιος Γέροντας Ιάκωβος έφερε την κάρα του Οσίου Δαβίδ και οι ακρίδες ψοφούσαν στο πέρασμά της. Κατά εκατοντάδες. Αξέχαστα πραγματικά χρόνια χρόνια που η πίστη των ανθρώπων ήταν ως φαίνεται πολύ πιο δυνατή από σήμερα. Αναρωτιέμαι τι έγινε και χάσαμε αυτή την αμεσότητα σήμερα με το θείο στα χρόνια που ακολούθησαν. Όσιος γέροντας Ιάκωβος συνήθιζε εκ περιτροπής να επισκέπτεται και να λειτουργεί στα γύρω χωριά, τη Δρυμώνα, το Καλαμούδι, τα Δαμιά, το Παλαιοχώρι και άλλα. Φρόντιζε μάλιστα να πηγαίνει από το Σάββατο το απόγευμα, το Σάββατο εξομολογούσε τους χριστιανούς και τους ετοίμαζε τη μαρτυρία που θα σας καταθέσω μου τη μετέφερε ο Ισίδρος Γαριφαλάκης που κατάγεται από το Παλαιοχώρι ο Όσιος Ιάκωβος το βράδυ του Σαββάτου έμενε στο σπίτι του Επιτρόπου του Ναού δεν ήταν λίγες λοιπόν οι φορές που ο Επίτροπος τον είχε ακούσει να μιλά σχεδόν ολόκληρο το βράδυ του Σαββάτου αρχικά όπως έλεγε πίστευε πως ο γέροντας προσευχόταν δυνατά και έτσι δικαιολογούσε την ιδιότυπη αυτή αγρυπνία. Οι καλόγεροι έλεγε έχουν τον κανόνα τους και αυτό συνέχιζε να κοιμάται. Ένα Σάββατο όμως άκουσε το γέροντα να διαλέγεται, μιλούσε με κάποιον, να συζητά. Παραξενεύτηκε και σηκώθηκε από το κρεβάτι του για να δει ποιος μπήκε στο σπίτι και με ποιον συζητά ο πατήρ Αυτό που είδε του έκανε τόση εντύπωση που από την επόμενη άρχισε να το διαδίδει σε ολόκληρο το χωριό είδε το γέροντα λουσμένο μέσα σε φως να συνομιλεί και να διαλέγεται με τον Όσιο Δαβίδ τον οποίο γνώρισε από την εικόνα του που είχαν στο, στο παλαιχόρι ο πατήρ Ιάκωβος του ζητούσε να επιλύσει τα προβλήματα που είχε διαπιστώσει από την εξομολόγηση του ζητούσε ένα προς ένα τα αιτήματα των ανθρώπων να τα εκπληρώσει και συνομιλούσε συνεχώς όλο το βράδυ με τον Άγιο, όπως συνομιλούν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Το φως, λέει, που εξέπεμπαν ήταν τόσο εκτυφλωτικό, όπως ο ίδιος εξηγούσε αργότερα, και είχε γίνει δέχτης πολλών ευλογιών από το Θεό, από τότε. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι τα θαύματα του Οσίου Ιακώβου έχουν και μια διαχρονικότητα. Τρανό παράδειγμα, και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Άγιος Καθηγούμενος, ο οποίος γνωρίζει τον Ισίδωρο, αποτελεί ο Ισίδωρος Γαριφαλάκης, ο οποίος έχει νυμφεθεί την πρώτη ξαδέλφη μου και ζει από το 1971 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ισίδωρος, όταν ήταν μικρός, βοηθούσε τον πατέρα Ιάκωβο στο Ιερό Βήμα, στο Παλαιοχώρι. Του είχε κάνει εντύπωση ότι όπως όταν τελείωνε η Θεία Λειτουργία, ο πατήρ Ιάκωβος τους έβγαζε όλους από το ιερό βήμα για να βγάλει τα αμφιά του. Τρεπόταν να βγάλει τα αμφιά του, ακόμη και μπροστά στα παιδιά που ήταν στο ιερό βήμα και υπηρετούσαν. Η οικογένεια του Ισίδωρο ζούσε πολύ φτωχικά τότε. Ο αδελφός του εξ ανάγκης μετανέστευσε στην Αμερική και το δρόμο αυτό ακολούθησε και ο Ισίδωρος αμέσως μετά το γάμο του τον 1971 πριν φύγει επισκέφτηκε τον πατέρα Ιάκωβο και του ανακοίνωσε την απο... απόφαση του να ξενιτευτεί του ζήτησε την ευλογία του εκείνος απλόχερα του την έδωσε και του αποκάλυψε ένα μεγάλο μυστικό σιδεράκι μου του είπε εάν πραγματικά θέλεις να πετύχεις την ξενιτιά τότε θα πρέπει να τηρήσεις τη συνταγή που θα σου πω θα δίνεις πάντα το 10% από τα έσοδά σου για φιλανθρωπίες και εγώ θα το μαθαίνω, θα μου το λέει κάποιο πουλάκι και θα παρακαλώ τον Όσιο Δαβίδ να σταδιπλασιάζει τα έσοδα συνεχώς ο Ισίδωρος ακολούθησε τη συνταγή του Οσίου Ιακώβου μέχρι και σήμερα αποτέλεσμα είναι να έχει σήμερα 7 εργοστάσια σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής Ανέλαβε πρόεδρος Ανεγέρσεως της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου στην πολιτεία Ουάσιγκτον, ένα από τα μοναστήρια του, πατρί, του πατρός Εφραίμ της Αριζόνας το οποίο αριθμεί σήμερα γύρω στις 25 μοναχές. Τρεις είναι μόνο ελληνικής καταγωγής, οι υπόλοιπες αμερικανίδες που ασπάστηκαν την Ορθοδοξία. Βοηθάει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο με ένα σημαντικό ποσό κάθε χρόνο είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου... και μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σαν Φραντζίσκου. Και επιπλέον έχει καταστεί, θα έλεγα, και αυτό μπορούν, μπορεί και ο γέροντας να το επιβεβαιώσει... μέγας ευεργέτη στην τοπική μας κοινωνία... συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανακαίνιση ιερών ναών αλλά και μοναστηριών. Ενώ συντηρεί οικονομικά, ιδιαίτερα τώρα μέσα στην οικονομική κρίση που ταλανίζει τον τόπο μας πολλές εμπερίστατες οικογένειες της περιοχής. Πανασιολογιώτετος, όπως είπα, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο Σίου Δαβίδ, του Χέροντος, ο πατήρ Γαβρίλ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, έχει αναλάβει και χρέη πνευματικού πλέον στον Ισίδωρο, μπορεί να επιβεβαιώσει πόσο πολύ βοηθάει το σιδεράκι, όπως τον αποκαλούσε ο πατήρ Ιάκωβος, στην ευρύτερη περιοχή. Η γυναίκα του και εξαδέλφη μου Μαρία μου είπε πως κάποτε που ο Ισίδωρος παρουσίασε προβλήματα με την καρδιά του επισκέφτηκαν τον Όσιο Ιάκωβο. Εκείνος τότε έσφιξε τη γροθιά του και τον χτύπησε μαλακά στο χώρο της καρδιάς λέγοντάς του «Από εδώ και στο εξή δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την καρδιά σου». Ο παππούς, δηλαδή ο Όσιος Δαβίδ, τα γιάτρεψε όλα. Από τότε μέχρι και σήμερα ο Ισίδωρος δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα με την καρδιά του. Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1980 όταν ανήμερα το Πάσχα εκπληρώνοντας κάποιο προσωπικό μου τάμα ως φοιτητής τότε της Θεολογικής Σχολής ανέβηκα με τα πόδια στο μοναστήρι ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοπάτι. Πριν πάω λοιπόν στο μοναστήρι επισκέφτηκα τη σπηλιά, το ασκητήριο του Οσίου Δαβίδ που συχνά επισκεπτόταν και όσι ο Όσιος Ιάκωβος αν με ρωτήσατε σήμερα πόση ώρα έμεινα θα σας πω δεν γνωρίζω έμεινα πάρα πολύ πάντως και ευχαριστούσα τον Όσιο Δαβίδ και τον παρακαλούσα να με βοηθήσει να είμαι κοντά στο Χριστό αυτό που ξέρω είναι πως όταν έφτασα στο μοναστήρι ήταν ήδη μεσημέρι ενώ είχα ξεκινήσει πάρα πολύ πρωί από το χωριό στην είσοδο ήταν ο πατήρ Σαραφείμ, ο οποίο μόλι με είδε μου είπε επιλέξει. Άντε βρε παιδάκι μου, άργησε. Ο γέροντα σε περιμένει να προσκυνήσει την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ και έχει στρώσει ήδη για να φάτε μαζί. Πίστευα τότε πω κάποιο με είδε που ήμουν στο ασκητήριο και το μετέφερε στον πατέρα Ιάκωβο. Και αφού προσκύνησα την Αγία Κάρα μαζί με τον πατέρα Ιάκωβο πήγαμε στην τραπεζαρία όπου είχε ευστρωθεί το τραπέζι πάνω στο οποίο υπήρχαν δύο μερίδες αρνί στο φούρνο με πατάτες. Δεν θα ξεχάσω το βλέμμα του παππούλη μας ούτε τις νουμπθεσίες τους. Βέβαια περίμενε, καρτερικά έκανε ότι έτρωγε, δεν έτρωγε. Και όταν έφαγα εγώ πεινασμένο και καταπονημένος από την κούραση του φαγητό πήρε τη μερίδα του και πήρε το μεγάλο το κομμάτι το κρέας του αρνί και μου το έβαλε δίπλα και μου λέει είσαι κουρασμένο να φας και αυτό δεν έφαγε καθόλου κρέας το έβαλε σε μένα αργότερα έμαθα ότι ο γέροντας απέφευγε να φάει κρέας εκείνο που με θλίβει και σας το εξομολογούμε σήμερα είναι ότι δεν ακολούθησα αυτά που τότε μου είπε κατά γράμμα και ταλαιπωρήθηκα αρκετά στη ζωή μου Τελειώνοντας το φαγητό αφού κάναμε προσευχή μου είπε «Κοίταξε, τώρα δεν θα γυρίσεις από το μονοπάτι». Σκόπευα να γυρίσω από το μονοπάτι. Θα πας από το δημόσιο δρόμο γιατί ο πατέρας σου σε περιμένει για το πασχαλινό τραπέζι και θα στεναχωρηθεί αν δεν είσαι. «Μα γέροντα έφαγα», του έλεγα εγώ, «και εκεί θα φας λίγο για να μην στεναχωρήσεις τον πατέρα σου». «Θα πας λοιπόν, λέει, από το δρόμο, το δημόσιο» και όλο και κάποιος χριστιανός θα περάσει για να σε πάει στο χωριό. Φεύγοντας από περιέργεια περισσότερο, ρώτησα τον πατέρα Σεραφείμ να μου πει πόσο ο έμαθε ότι ήμουν στο ασκητήριο και με περίμενε. Και εκείνος επανέλαβε τα λόγια της μητέρας μου. Ο πατήρ Ιάκωβος βλέπει πολύ μακριά γιατί βλέπει με τα μάτια της ψυχής του και τον πληροφορούν οι Άγιοι για το τι γίνεται στην περιοχή. Μόλις κατέβηκα στο σταυροδρόμι, λίγο πιο κάτω από το μοναστήρι, σταματά από μόνο του ένα αυτοκίνητο. «Πού πας βρε καλό παιδό», μου λέει ο οδηγός. «Στις ροβιές του», απάντησα. «Μπες μέσα και εγώ εκεί πάω». Ο γέροντας είχε προβλέψει και το αυτοκίνητο και τα λεπτά που θα έκανα για να πάω μέχρι το σταυροδρόμι. Με πήρε και με πήγε στο χωριό και δεν έλειψε από το πασχαλινό τραπέζι. Εκείνο το Πάσχα ειλικρινά σας λέω ότι ήταν αξέχαστο γιατί δεν περπατούσα, πετούσα τότε από τις νοθεσίες του γέροντα. Θα τελειώσω καταθέτοντας ακόμη μια μαρτυρία αυτή της συζύγου μου. Ήταν Μάιος του 1991 όταν αποφασίσαμε τότε με την τότε αρωβωνιαστικιά μου σημερινή σύζυγό μου να ανέβουμε στο μοναστήρι να προσκυνήσουμε και να πάρουμε την ευχή του γέροντα γιατί ήθελε η σύζυγός μου να πάρει την ευχή του γέροντα. Ο πατήρ Γεώργιος Ευθυμίου έφερνε κάθε χρόνο στη θεολογική σχολή στην Αθήνα την κάρα του Οσίου Δαβίδ για τους φοιτητέ. Εκεί είχαν γίνει αρκετά θαύματα. Τη συνόδευε ο πατήρ Κύριλλος και είχαν γίνει αρκετά θαύματα. Ένα από τα θαύματα αυτά το βιώσαμε όλοι οι φοιτητές και αφορούσε μια τριά μας η οποία είχε δαιμονιστεί και φτάνοντας μπροστά στην Αγία Κάρα του Οσίου άρχισε το δαιμόνιο να εκδηλώνεται και την ανέλαβε μετά ο πατήρ Κύριλος είχε διαβάσει όπως μας έλεγε η ίδια εγκατέλειψε τη θεολογική σχολή μετά από το περιστατικό αυτό είχε διαβάσει Σολομονική για να μάθει λέει να απαντάει σε αυτούς που θα τη για τα αντίθετα, για τα δαιμόνια και δαιμονίστηκε. Και αυτό τη συγκλώνησε τη σύζυγό μου και ήθελε πάντα να πάει να γνωρίσει και το όσιο γέροντα Ιάκωβο. Τότε πνευματικός μας ήταν και ο πατήρ Γεώργιος Ευθυμίου και δικός μου και τη σύζυγου. Συναντήσαμε λοιπόν, πήγαμε μια μέρα μετά το Πάσχα και συναντήσαμε τον μετέπειτα καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, τον πατέρα Κύριλο, μια Αγία Μορφή και ο πατήρ Κύριλλος και συνεχιστής στα βήματα πατούσε πάνω στα βήματα του πατρός Ιακώβου και του Οσίου Δαβίδ. Και μας ενημέρωσε ότι εκείνη τη μέρα ο πατήρ Ιάκωβος δεν αισθανόταν καλά και δεν κατέβηκε καθόλου από το κελί του. Φαίνεται πως από όλου μας στεναχωρήθηκε περισσότερο η σύζυγός μου που δεν θα έβλεπε τον παππούλη μας. Όμως μόλις αναχωρήσαμε από το αρχονταρίκι και κατευθυνόμαστε προς την έξοδο, ο παππούλης κατέβηκε χαμογελαστός από τη σκάλα. Πήραμε την ευχή του. Εκείνος, λες και μας αγνόησε όλους αφού έδωσε μόνο το χέρι του και το ασπαστήκαμε, απευθύνθηκε μόνο σε σύζυγό μου και της είπε «Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι καλή μου κοπέλα, έχεις καλή ψυχή». Τα λόγια του ήταν βάλσαμο για τη γυναίκα μου. Ο παππούλης αφού μας ευλόγησε γύρισε και πάλι στο κελί του κατέβηκε μόνο και μόνο γιατί ήταν μεγάλη επιθυμία, διέγνωσε την επιθυμία της συζύγου μου. Άγιε μια πηγή για το γέροντα είναι ο Κωνσταντίνος ο Πετράκος, ο ταξιτζής που τον μετέφερε πολύ συχνά τον πατέρα Ιάκωβο και έχει βιώσει πολλά θαύματα κοντά του τα περισσότερα από τα οποία δεν νομίζω πως έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στα βιβλία που έχουν ήδη κυκλοφορήσει εγώ σας ανέφερα τα της δικής μου οικογένειας ανάλογα βιώματα είμαι βέβαιος ότι έχει, έχει κάθε οικογένεια από το χωριό μου και κάθε οικογένεια από τα γύρω χωριά να καταγράψουν θαυμαστά γεγονότα πάντα στο χωριό έλεγε ακούγαμε ότι το θαύμα αυτό το έκανε ο Όσιος Δαβίδ ο παππούλης έφερε την Αγία Κάρα και έγινε θαύμα από τον Όσιο Δαβίδ αυτό ήτανε, εκείνα τα χρόνια ήταν καθημερινότητα σχεδόν στο χωριό μας. Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ως, πως τώρα όσιος ο Ιάκωβος Τσαλίκης έχοντας πλέον μεγαλύτερη παρησία στο γλυκύτατο Ιησού Χριστό μας βοηθά πολύ περισσότερο όχι μόνο τον ευρύτερο χώρο της καταγωγής μου αλλά και όλη την Ελλάδα. Ο πατήρ Παναγιώτης Τσόλης, ένας χαριτωμένος γέροντας απτάγραφα μου είχε πει κάποτε για τον πατέρα Ιάκωβο τα εξή. Ο γέροντα Ιάκωβος πήγε παιδί μου πολύ ψηλά και ο κύριο μα τον αντάμιψε πολλαπλώ επειδή ξεχώριζε από όλου λόγω τη αρετή τη ταπείνωση. Αυτή τον έφερε πιο κοντά στο Θεό. Είχε πολύ μεγάλη, μεγάλη ταπείνωση ο πατήρ που συνοδευόταν από την αγάπη του στο σωτήρα Χριστό και στον άνθρωπο. Να τον επικαλείσαι γιατί ανταποκρίνεται με την ίδια γρηγοράδα και αυτό είναι αποκάλυψη που ανταποκρίνεται και ο Άγιος Χαράλαμπος είναι το ίδιο γρήγορος και ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των χριστιανών να τον επικαλείσαι όποτε δυσκολεύεσαι μου είπε και με συμβούλεψε ο πατήρ Παναγιώτης εύχομαι λοιπόν από το βάθος της καρδιάς μου να έχουμε όλοι σήμερα οι παριστάμενοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα αλλά και αυτοί που μας ακούνε από τις ραδιοφωνικές αναμεταδόσεις να έχουν την ευλογία του Οσίου Γέροντα Ιακώβου Τσαλίκη, η Αγιοκατάταξη του οποίου από την Εκκλησία πιστεύω πως δεν θα αργήσει και είναι ζήτημα ημερών. Και δεν θα αργήσει γιατί όπως καταλάβαμε και κατανοήσαμε και ακούσαμε και απόψε, τα σημάδια, τα θαυμαστά σημάδια είναι πάρα πολλά και ξεπερνούν τα σύνορα της Ελλάδος. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη Κύριο Άνθιμο, τον πρόεδρο τη Συντονιστική Επιτροπή τη Θεολογική Ημερίδα, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αλέξιο Παπαστεργίου, αλλά και του υπόλοιπου συντηλεστέ τη ημερίδα για τη δυνατότητα που μου έδωσαν να μιλήσω, αν και θεωρώ τον εαυτό μου ω πλέον ακατάλληλο, για τη μεγάλη αυτή αγία μορφή, για το δοχείο τη χάριτο του Θεού που έζησε κοντά μα, τον Όσιο Ιάκωβο, καθηγούμενο τη Ιερά Μονή, ο Σιου Δαβίδ του Γέροντο ήθε να έχουμε την ευλογία Του. Να είστε όλοι ευλογημένοι. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μακρύ που στην ίδια συχνότητα μας κάνει κοινωνούς σε αυτό το πνευματικό συμπόσιο.